ο Ευάγγελος ο Κηδωνιεύς ή το και Μέγας Ρήτορο όταν ακολούσε εκείνο το δάχτυλο, δε. Γινότανε καταπέλτης όλους τους αδούλτες. Κορίτσια, πηγαίνετε καλιόνα, τι θα κάνουμε? Λοιπόν, ώρα να φεύγουμε. Ναι, εγώ θα με χωρίσει ο άντρας μου μαράκι. Και το μαράκι θα το χωρίσει ο Νικόλας. Ζέρι, φινί το λαμούζικα, την κάνουμε. Από τώρα ρε κορίτσια, ούτε ρεμάκι. Τι λέει ρεμάκι? 11. Ούτε 11 δεν έχει πάει. Καλά, αυτή το την ώρα δεν μπορεί να δει. Κορίτσια, κάποιος πρέπει να πάει στο σπίτι Χριστίνα. Είναι λιώμα. Ναι. Εντάξει, θα την πάω εγώ. Όχι. Θα με πάει ο τζερούκος μου. Μάκη, πες στην Μπεκρού ρεσεψιονίστ ότι θα πάω σε ένα με τη μηχανή. Δεν μπορούμε να πάμε τρικάβαλο. Πες το Μάκη. Δες κάτι τριχωτές χερούκλες μου έχει. Και κοίτα τι ωραία παλά χεράκια που έχω εγώ. Με αυτά θα σ' αγκαλιάζω στη μηχανή και θα πάμε ωραία ωραία στο σπιτάκι μας. Εντάξει, πάει αυτή. Αν δεν βιαζόμασταν θα της δίναμε και κανέναν καφέ. Έλα Χριστίνιο μου, έλα κοριτσάκι. Αν δεν με πάει ο Τζέρι θα μείνω εδώ όλο το βράδυ. Πού να μείνεις παιδάκι μου, η Μαρία έχει να βγει με τον Νικόλα. Θα βγω μαζί τους. Μαρία! Μαρία! Να με πάρετε με τον Νικόλα μαζί σας! Σκάσε! Το κάψου! Σκάσε! 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 Εντάξει, Μάρθα. Εντάξει, θα την πάω εγώ. Δόξα τω Θεώ. Άντε, πάμε να χαιρετήσουμε. Πάμε, προχώρα. Θα το κανονίσουμε οπωσδήποτε, κύριε Ηρακλή. Νησιώτικη βραδιά. Να πάτε στο καλό και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, κορίτσια. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να χαίρεστε. Να το ευχαριστώ, κορίτσια. Ωραία, εσύ, κύριε. Ωραία, εσύ, κύριε. Γεια σας, κορίτσια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κορίτσια. Σε ευχαριστώ πολύ. Πέρασα υπέροχα. Να σου πω, και κοίτα μη χρονοτριβείς, διώξε γρήγορα τον κύριο Μαντά και βού στον Νικόλα, μ' ακούς? Απόψε είναι μια μεγάλη νύχτα. Να πηγαίνω κι εγώ, ε. Αυτό αποκλείεται. Εσείς κύριε Μαντά δεν έχετε να πάτε πουθενά. Μα δεν τον καλύψαμε το Θείο Ευάγγελο? Το σπουδάσαμε? Τον κάναμε κοινοτάρχη? Τον παντρέψαμε, τον κάναμε πατέρα, παππού, τι άλλο να κάνουμε? Τώρα θα σας μιλήσω για το σόι της γυναίκας μου. Το ξέρετε ότι ο θείος της ο Ευτύχιος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στα ακαλάβητα της Αχαΐας? Βέβαια, μεγάλος πατριώτης ο θείος ο Ευτύχιος. Γιατούλα, φέρε κι άλλο τσίπουρο. Κατάλαβες, άφησε το παριανό κρασί και το ρίξε στα τσίπουρα τώρα. Θέλει το ανάλογο ποτό να συνοδεύει τις ιστορίες του. Αχ, μαμά, τι τον έχει πιάσει. Δεν έχω ξαναδεί έτσι τον πατέρα. Γλιστρίδα έφαγε. Χάρηκε τόσο πολύ που ήρθε το αφεντικό σου, το θεωρεί μεγάλη τιμή. Ναι, αλλά ο κύριος Αλέξης ήθελε να μου κάνει το τραπέζι και έχει πάει αργά. Πού θα πάμε τέτοια ώρα για πατσά? Ξέρω κι εγώ. Το καλό είναι ότι έχει πιει τόσο πολύ που θα πέσει να κοιμηθεί σαν το μοσχάρι. Δεν θα καταλάβει ότι θα φύγεις. Αν φύγω, φοβάμαι ότι ο κύριος Αλέξης θα έχει χάσει τη διάθεσή του. Δεν χωράνε, φέρτε εσύ. Τότε μπροστά σου το εκτελεστικό απόσπασμα, ο θείος ο Ευτύχιος ορθώνει το κορμί του και φωνάζει: ζήτω η Ελλάδα! Συγκλονιστικό! Εσάς ποιος σας το είπε? Αφισβητείτε τις σπηλιές μου, κύριε Μαντά. Όχι, όχι, κύριε Ηρακλή. Από ενδιαφέρον ρωτάω. Ο θείος ο Ευτύχιος είναι ένας θρύλος. Η γυναίκα μου με αυτές τις ιστορίες μεγάλωσε. Βαριστά στα καλάβητα έχουν δώσει το όνομά του σε ένα δρόμο. Έτσι δεν είναι, Κατούλα? Για το θείο λες? Ναι. Τώρα τι τον νοιάζει τον κύριο Μαντά για το θείο Ευτύχιο? Πώς δεν τον νοιάζει? Ο κύριος Μαντάς είναι ένας σπάνιος νέος. Με ήθος, με ιδανικά, με προσωπικότητα. Τι να του λέω εγώ, για φουφού και αρώματα? Έλα εκεί, έλα, άλλο ένα, άλλο ένα. Πάμε. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Πάω να φέρω και τα άλμπουμ
να του δείξω τι φωτογραφίες. Αχ, σπρούξε, στάσου, πέρασε. Αχ, πέρασε. Αχ, έλα, κάτσε πριν, Ρακλή μου. Αχ, θα πέσετε κι εσείς, κύριε Μαντά. Χριστέ μου, πάμε μέσα, Ρακλή μου. Πάμε να κοιμηθούμε, να αφήσουμε και τον κύριο Μαντά να πάει στο σπίτι του. Είναι αργά. Όχι. Άλλο ένα. Όχι, κύριε Ρακλή. Έχω και να οδηγήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Ωραία, είδες, που λες ότι ο κύριος Μαντά δεν ενδιαφέρεται. Ο κύριος Μαντάς είναι από σπάνια πάστα. Είναι ρέντης, σπάει. Φεύγετε, κύριε Μαντά. Ναι, Μαρία, τώρα χαιρετούσα τους γονείς σου. Αλέξη, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στο Ανίκο, έτσι. Τώρα, τόσα περάσαμε. Αλέξη, παιδί μου, πολλές φορές παραπονούμε που κρατάς τη Μαρία μέχρι αργά στο γραφείο και την κουράζεις, αλλά, χαλάλης, είσαι καλό παιδί. Πατέρα, τι λέτε. Άσε με να τελειώσω, Μαρία. Είδες τι αξίζει η κόρη μου. Και τη βοήθησες. Είδες τι διαμάντι είναι και τη βοήθησες να πάει ψηλά. Σ' έδωσες την ευκαιρία που της αξίζει. Να ξέρει τη Μαρία πόσο με έχει βοηθήσει. Καδίκον της. Έλα, Ηρακλή μου, πάμε μέσα, σε παρακαλώ. Άσε, δύο λεπτά. Αλέξη, θέλω να ξέρεις ότι το σπίτι μου για σένα θα είναι πάντοτε ανοιχτό. Για μένα πλέον είσαι μέλος της οικογένειας. Το λιγότερο. Με τέτοια ενημέρωση που έδωσες για όλο μας το σόι. Καλή νύχτα. Και να τη χαίρεστε, κύριε Ρακλή. Να είναι καλά. Ευχαριστώ. Έλα, βρε, Ρακλή μου. Πάμε μέσα. Σε παρακαλώ, μέσα στο δωμάτιό μας. Είναι προχώρα. Για μένα. Τι βάζεις γιατί. Πιάσε από το περιμένουμε μισό λεπτάκι να κοιμηθεί και φεύγουμε. Ξέρεις, Μαρία, έλεγα να τα αφήναμε για απόψε. Έχει πάει πολύ αργά. Μαρία, και μην κλαις. Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Όχι. Κάτι μπήκε στο μάτι μου. Μην ανησυχείς, Αλέξη. Δεν πειράζει. Ήσουν τόση ώρα εδώ. Ήρθες στο πάρτι μου. Δεν χρειάζεται να βγούμε κιόλα. Ανοησίες. Δεν ξέρω τι λέω, βλάκας. Καλύτερα να μασάω παρά να μιλάω. Όχι. Δίκιο έχεις, δίκιο. Λοιπόν, πάρ' την τσάντα σου και πάμε. Αλήθεια. Θα βρούμε όμως εστιατόριο τέτοια ώρα. Έχω τα κονέ μου, μην ανησυχείς. Λες να κοιμήθηκε ο πατέρας σου. Το θείο Ευάγγελο θα βλέπει τώρα στο Μόναχο. Φύγαμε λοιπόν.